την Παρασκευή το απόγευμα, αργά το απόγευμα, όπου βρέθηκες στην στιγμή που η Ειρήνη Μερκούρη, η αγαπημένη μας Ειρήνη, βγήκε από το ιδιωτικό θεραπευτήριο στο οποίο νοσηλευόταν για περίπου 2 εβδομάδες, ναι, μετά από μια περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία της, και κατέγραψες αποκλειστικές εικόνες από την έξοδό της και υπήρξε και μια πολύ συγκινητική στιγμή εκεί. Ναι. Ήταν 7 πατάρα το απόγευμα της Παρασκευής. Εκείνη την ώρα πήρε εξιτήριο η Ειρήνη Μερκούρη. Μία μέρα πριν είχε υποβληθεί, να θυμηθούμε, σε μία δεύτερη επέμβαση η Ειρήνη Μερκούρη. Εδώ λοιπόν τη βλέπουμε που συγκινείται πραγματικά με μία κίνηση που έκανε ένας συνάδελφος τεχνικός, ένα πολύ καλό παιδί και φίλος μας, ο Αποστόλης ο Μπρέντας. Εικονολήπτης. Πιο καλούς, βρεθήκαμε μαζί λοιπόν την πρώτη φορά που είχαμε και κάναμε μια συνέντευξη από τον συνεργάτη της και φυλακάγγελό της Γιάννη. 2 μέρες μετά που ξαναπήγαμε, της έδωσε λοιπόν την εικόνα του Αγίου Νικολάου του Νέου, μαζί με αίμα από το δέντρο. Και πρέπει να σου πω ότι ήταν μια κίνηση που τη συγκίνησε πάρα πολύ αυτή την Ειρήνη Μερκούρη, η οποία γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την πίστη της. Και μάλιστα συγκίνηθηκε πάρα πολύ, γιατί πιστεύει πάρα πολύ η Ειρήνη και πιστεύει ότι σώθηκε από ένα θαύμα. Μας είπε πολύ ωραία πράγματα εκεί που σταθήκαμε για 5-10 λεπτά και μας μίλησε. Εδώ βλέπουμε λοιπόν και την πρώτη της εικόνα αμέσως μετά από την ταλαιπωρία που πέρασε. Παιδιά, παρά την ταλαιπωρία, η Ειρήνη είναι κούκλα, εντάξει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή το κορίτσι είναι απίστευτο, απίστευτο. Τώρα να είσαι 2 εβδομάδες σε αυτή την κατάσταση μέσα σε ένα νοσοκομείο. Εδώ ένα πυρετό ανεβάζουμε για λίγο και είμαστε κομμάτια. Και εδώ η κοπέλα είναι καρακουκλάρα, όχι απλά κούκλα. Έχει αποδειχθεί πολύ δυνατό. Μπράβο. Λοιπόν, με ειδοποιούν ότι είμαστε έτοιμοι όμως να συνδεθούμε απευθείας με την Ειρήνη, να την καλημερίσουμε και να της ευχηθούμε βέβαια περαστικά νάτι. Αγάπη μου, Ειρήνη μου. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Ειρήνη. Και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια και για την ευκαιρία που μου δίνει το Star, η Ελεονόρα, εσύ, όλοι εκεί, να πω για αυτό το υπέροχο πράγμα που μου συνέβη. Καταρχάς, εμείς ευχαριστούμε, Ειρήνη, γιατί ξέρουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι και πόσο δύσκολο σου είναι, μόλις 48 ώρες αφού έχεις αφήσει ένα κρεβάτι ενός νοσοκομείου, να βρίσκεσαι μαζί μας και να είσαι τόσο δυνατή και τόσο έτσι... Ήταν δύσκολο πολύ. Ήταν πολύ δύσκολο. Ρώτα μου τι θες. Ανησύχησες καταρχήν αρκετό κόσμο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι από την ημέρα, Ειρήνη, που έγινε γνωστό το θέμα με την υγεία σου, ο κόσμος που όλα αυτά τα χρόνια σε αγαπάει, ακούει τα τραγούδια σου, σε παρακολουθεί στους χώρους που εμφανίζεσαι, είχε πολύ έντονο το ενδιαφέρον να μάθει πώς είσαι, πώς αντιμετωπίζεις όλη αυτή την κατάσταση, ακόμη και το τι μπορεί να σκέφτεσαι αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που ενδιαφέρθηκε. Ξέρω ότι ενδιαφέρθηκε πολλής κόσμος και κόσμος που δεν ξέρω από κοντά. Βέβαια. Αυτός που μέσω της δουλειάς μου τόσα χρόνια με έχει γνωρίσει και ίσως με έχει αγαπήσει. Είναι πολύ σημαντικό κάποιος που περνάει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα υγείας και φτάνει σχεδόν στο τέλος. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ ένα πυρετό έχουμε και νομίζουμε ότι τελειώνουμε, ας πούμε. Αυτό ήταν λόγος. Και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω. Ειρήνη, θέλω να μου πεις πραγματικά, γιατί και σε εμάς η είδηση του ότι νοσηλεύεσαι σε ένα νοσοκομείο έπεσε σαν κεραυνός. Πώς ξεκίνησαν όλα, δηλαδή ένιωσες κάποιους πόνους, τι ακριβώς συνέβη και πώς έφτασες στο σημείο να πας σε νοσοκομείο και να κάνεις μέσα σε σχεδόν 2 εβδομάδες 2 χειρουργία. Είχα ένα πόνο πολλές μέρες, γύρω στις 10 μέρες και κάποια στιγμή δεν άντεχα άλλο και πήγα στο νοσοκομείο. Με κρατήσανε στην αρχή 2 μέρες και κάναμε όλες τις εξετάσεις, όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Ο πόνος ήταν στην κοιλιά. Γαστροσκόπηση και άλλες εξετάσεις. Ακόμα και κολονοσκόπηση, ας πούμε, όλες τις απαραίτητες και όχι μόνο αυτές τις εξετάσεις. Αλλά δεν έδειχνε κάτι. Εγώ όμως συνέχιζα να πονάω. Συγγνώμη που μιλάω κάπως, γιατί μου έρχεται η επιστροφή. Μπορεί και να μπερδευτώ λίγο.
Ήρθε λοιπόν, έκανα όλες τις εξετάσεις, δεν μου βρίσκανε τίποτα και έμενε άλλη μία εξέταση η οποία πια θα μας έδινε μια απάντηση τελική. Έγινε αυτή η εξέταση και κατευθείαν έπρεπε να μπω χειρουργείο σε 20 λεπτά το πολύ από την ώρα που το έμαθα. Καταλαβαίνεις πώς ήταν η ψυχολογία μου, πόσο δύσκολο είναι και πόσο απειλητικό ψυχολογικά και σωματικά πλέον ήτανε για τη ζωή μου όλο αυτό. Απλά παραδόθηκα στον Χριστό. Και γι' αυτό είμαι αυτή τη στιγμή εδώ, για να πω το νόημα αυτό. Δηλαδή, ότι η πίστη μου νομίζω ότι με έσωσε. Όχι νομίζω, το πιστεύω. Θέλω να πω και να ευχαριστώ πάρα πολύ μεγάλο στους γιατρούς. Στον κύριο Μιχάλη Βασίλογλου, στον κύριο Τσάγκαρη, στον κύριο Μπάτερ, τον γυναικολόγο. Με βοήθησαν πάρα πολύ και ψυχολογικά. Να φανταστώ, είσαι συναισθηματικά φορτισμένη, σαφώς και όχι μόνο, και πάρα πολύ ταλαιπωρημένη παρά το γεγονός. Θα είμαι για μια ζωή, όσο θα ζω, αυτό θα το ξεχάσω ποτέ. Θα ευχαριστώ το Θεό γι' αυτό, γιατί Θέμη πραγματικά έφτασα στο τέλος. Και όσοι μπορεί να το ακούν τώρα, μπορεί να πει εντάξει, okay, τι λέει τώρα, ας πούμε, συμβαίνει αυτό. Ένιωσα ότι φτάνω στο τέλος. Θέλω να σου πω για αυτό τον Άγιο, που είναι Άγιος Δαβίδ. Έχετε εικόνα? Ναι, ναι, ναι. Καθαρή. Λοιπόν, λίγο πριν πω στο χειρουργείο, θα σου το πω πολύ γρήγορα, είχα την εικόνα του Χριστού και το Αγίου Δαβίδ, όπου αφού κάνω το χειρουργείο, ήταν όλα πολύ δύσκολα, κράτησα 3 ώρες το χειρουργείο. Αφού φεύγω από το χειρουργείο και ξυπνάω λίγο, έτσι, είμαι μόνη μου πια στο δωμάτιο, έχουν φύγει όλοι, και αφού κοιμάμαι από την κούραση και από την άρκωση, έρχεται κάποιος που στο όνειρό μου εκείνη τη στιγμή με ξυπνάει και είναι Άγιος Δαβίδ, μου συστήνεται κανονικά, ξύπνα. Αυτό λοιπόν μέσα στην άρκωση, παρόλα αυτά που ήμουν με από την άρκωση, ένιωσα τη συγκίνηση και αρχίζω να κλαίω. Δεν είχα δύναμη να σηκωθώ βεβαίως και ξανά από την κούραση κοιμάμαι. Αυτό θα ακουστεί παράλογο για κάποιους, αλλά δεν με νοιάζει καθόλου, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Και ότι κι όμως και σήμερα και πάντα γίνονται θαύματα, αρκεί κάποιος να πιστεύει. Ειρήνη, είναι συγκλονιστικό ξανά το ότι τα λέει ένας νέος άνθρωπος αυτά. Τα λες εσύ, ένας νέος άνθρωπος. Δηλαδή, Θέμη, έχουμε ακούσει να τα λένε, ξέρω εγώ, μεγαλύτεροι. Πιστεύω. Το έλεγα και στο Σπύρο εχθές. Πιστεύω από τότε που κατάλαβα τον εαυτό μου. Από 5 χρονών. Δηλαδή, δεν είναι ότι ξαφνικά, και θέλω να το τονίσω αυτό, αρρώστησα, έπαθα αυτό, έγινε αυτό το θαύμα και απλά βγαίνω και το λέω. Βεβαίως, αν θες, ίσως είναι η μόνη φορά, και θα το πω, που με την καλύτερη έννοια εκμεταλλεύομαι αυτό το βήμα που λέγεται τηλεόραση, για να το πω αυτό και στον κόσμο. Γιατί είναι και άλλοι άνθρωποι που έχουν αρρώστιες, οτιδήποτε, σε οποιαδήποτε μορφή. Μπορεί να είναι ίωση, μπορεί να είναι κάτι δυνατό. Τα πάντα που έχουν ανάγκη το Θεό. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα και τελειώνουν εκεί. Ωστόσο, Ειρήνη. Λοιπόν, εγώ πιστεύω λοιπόν από μικρή. Θέλω να πω. Τελειώνω σε πολύ λίγο. Αφού κοιμάμαι λοιπόν και ήρθε και με ξύπνησε και μαγεύομαι από αυτή την χάρη και την ευλογία, ξανακοιμάμαι και βρίσκομαι στο μοναστήρι της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, όπου έξω από το μοναστήρι είναι Άγιος Δαβίδ, Άγιος Εφραίμ και Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, και βλέπω την Αγία Ειρήνη και τρέχει και τους μαζεύει και λέω σε μια φωνή, πού πάνε, λέω, όλοι αυτοί? Πάνε, λέει, στον Ιησού Χριστό να παρακαλέσουν για σένα να γίνεις καλά. Εγώ θα βάλω μια τελεία σε αυτό. Όποιος πιστεύει καταλαβαίνει τι ευλογία είναι αυτό και αν όντως έγινε το θαύμα. Ήταν ένα θεόσταλτο όνειρο για σένα. Απλά εγώ, Ειρήνη μου, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Έχω πάθει την πλάκα μου. Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ.